Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Ελλάδας. Προσφεύγει ο άλλοτε ειδικός σύμβουλος επί των θεμάτων των γερμανικών οφειλών στην Ελλάδα για το αίμα και τις καταστροφές που προκάλεσε η γερμανική κατοχή του πρώην Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Wolfgang Schäuble, Hans Richter. Υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι έπεσε θύμα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του και πιο συγκεκριμένα ότι η ανάκληση τίτλου του επίτιμου διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μη συμβατή με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο ίδιος καταγγέλει την Ελλάδα για απόπειρα φήμωσης ή μεταστροφής των απόψεών του. Και απόφαση που αφορά έναν τίτλο που του είχε χορηγήσει μια τιμητική διάκριση, να το πούμε αλλιώς, που του είχε χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς είχε παραπλανηθεί από αρχικά αυτά που έλεγε και όταν κατάλαβε το χαρακτήρα του, όταν κατάλαβε την ουσία των επιχειρημάτων, όταν ο ίδιος προέβησε δηλώσεις οι οποίες ήταν επιεικώς απαράδεκτες τόσο για την ιστορία της κατοχής και της αντίστασης, αλλά όσο και για τους θεσμούς του ελληνικού κράτους για το Πανεπιστήμιο, τη δικαιοσύνη κτλ., τότε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως έχει δικαίωμα, απέσυρε, ανακάλεσε τον τιμητικό τίτλο. Στα αξιομνημόνευτα της αποκάλυψης εφημερίδας Νέα Κρήτη είναι η ταχύτητα με την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κινείται προς τη διερεύνηση της όλης υπόθεσης. Όπως δηλώνει ο νομικός κ. Παύλος Στεφάνου, ο οποίος εντόπισε την προσφυγή Ρίχτερ στην Ελλάδα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως σε όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα δεν υπάρχουν ισόβιοι και κληρονομικοί τίτλοι, αλλά τιμές προς πρόσωπα, οι οποίες είναι σε αναλογία προς τις πράξεις τους και την αξία του καθενός. Αυτό το δίδαγμα της αριστοτελικής σκέψης ξεχνάει ο προσφεύγων ότι οι τιμές και τα βάρη που απονέμουν οι δημοκρατίες έρχονται και φεύγουν αναλόγως των πράξεων και της αξίας του κάθε προσώπου και όχι με σκοπό να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν τα πρόσωπα. Η αριστοτελική αυτή ισότητα και ο κοινός ευρωπαϊκός δημοκρατικός τόπος, που αντανακλάται άλλωστε και στα νομικά κείμενα και ομοίως αναμένουμε να βρει τον δρόμο του και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κοινή εκτίμηση όσων έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση Ρίχτερ είναι ότι η κίνηση δεν είναι προσωπική επιδίωξη μόνο, αλλά είναι σαφώς υποκινούμενη από ένα βαθύτερο πνεύμα της γερμανικής πολιτικής στα πλαίσια μιας συνολικότερης προσέγγισης αναθεώρησης ιστορικών γεγονότων. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τα έχουμε πει και τα έχετε κι εσείς αναδείξει. Και μόνο το γεγονός ότι αυτό το περιβόητο βιβλίο του, το οποίο στα γερμανικά είχε τον τίτλο «Η άλωση της Κρήτης». Σωστό. Στα ελληνικά το είχαν βαφτίσει βέβαια «Η μάχη της Κρήτης». Λοιπόν, «Η άλωση της Κρήτης», έτσι να θαυμάζουμε αυτό το ναζιστικό εγχείρημα τότε για την κατάληψη από αέρος της Κρήτης. Και μόνο το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει στα 70χρονα της μάχης της Κρήτης, δηλαδή το 2011, δείχνει πάρα πολλά. Θεωρώ ότι η κίνηση Ρίχτερ και όσων τον συμβουλεύουν δεν έχει να κάνει με τη διεκδίκηση ή την προσπάθεια να ανακτήσει ό,τι ενδεχομένως έχασε στο πλαίσιο του ελληνικού ακαδημαϊκού συστήματος. Αν και εφόσον πετύχει μια θετική απόφαση παραβίασης εντός εισαγωγικών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, έτσι για να το πούμε πολύ απλά, εδραιώνει και μια δυνατότητα να ζητήσει μια αποζημίωση από το ελληνικό κράτος γιατί προσβλήθηκε το συγκεκριμένο ανθρώπινο δικαίωμά του.